Λοιπόν. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις και τώρα με μπαμ Μπατμανίδη. Ξέρει γιατί γύρισα. Γιατί γύρισα. Ρωτάω κύριε παιδιά, αστικά έχετε εδώ. Ναι. Μου λέτε όχι. Όχι, λέω πώς θα γίνει τώρα το φιλαράκι, έχει live. Έχουμε live να μετακινήσουμε κόσμο την επόμενη εβδομάδα. Γιατί και επειδή θα είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών με αστικό. Με αστικό. Σκώθηκα, ήρθα για να πάρω αστικό. Έτσι, έτσι. Με ρωτάει από χθες κόσμος πού θα συγκεντρωθούμε για να πάμε με αστικό στο 8ball. Την επόμενη Τετάρτη. Εντάξει, παιδιά, ο καθένα μόνο του. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Χωρί πλάγια, όχι τώρα. Η φάση ποια θα είναι. Δεν έχει ένα διόροφο αυτό που. Ναι, αλλά αυτό είναι ιδιωτική χρήσεω. Πώ, θα το κλείσουμε. Το κλείνουμε. Θα πληρώνουμε. Έχουμε μπει μέσα. Θα κλείσουμε το διόροφο να πούμε. Ό,τι θέλει. Μέτριο και όλα αυτά. Έτσι. Ναι, και για κανένα λόγο μην ανεβαίνεται και θα γυρνάμε γύρω-γύρω την πόλη με το διόροφο. Ψήνομαι. Θα μπει μέσα στα επιχειρηματικά πλάνα και μέσα στα πλάνα πρόθεση. Θα τα στάξει. Έτσι. Θα τα στάξει η παραγωγή. Να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Τρίτη 16 του Οκτώβρη. Δηλαδή, Τρίτη 17. Ναι. Πότε να είναι. Σήμερα έχει γενέθλια η γιαγιά μου. Α, χρόνια πολλά γιαγιά. Αναστασία κιόλα. Συνονοματή. Ζωή. Γιαγιά ζωή. Ζωή να έχει γιαγιά μα. Ναι. Μας κάνει τίποτα. Κεράσει. Κεράσει τίποτα. Τώρα τίποτα. Τι τώρα. Θα... Τι τώρα τίποτα, έτσι πώ το είπε. Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Εμεί θα κάνουμε. Α, εσεί θα τι κάνετε. Εμεί μια εκπληξούλα. Α, εκπληξούλα δεν το ξέρει. Μήπω τώρα το ακούσει. Δεν το θυμάται. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό δεν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στη γιαγιά ζωή. Αγίου Αντιγόνου όμως. Αγίου Ευπρεπίου Μάρτυρος είναι επίσης σήμερα. Και εορτάζουν ο Αντίγονος, ο Ευπρέπιος, ο Ευπρέπης και η Ευπρεπία. Ήρθε στην κατάλληλη ημέρα, Αναστασία μου. Στην ημέρα της Ευπρέπειας. Είναι διεθνής ημέρα για την εξέλιξη. Γιατί καλέ, παιδί μου, μου ήρθε εδώ τώρα. Άιντε, να λέω να μην το πω, να μην το πω, αλλά με προκαλείς. Μου ήρθε εδώ το πρωί και μου λέει από μόνη της. Τι μπάμπη μου, ρε. Από μόνη της μου λέει, α, έτσι όπως με είδες εσύ δεν με έχει δει ποτέ κανένας. Δεν πιστεύω να ακούει ο Σάββας, να παρεξηγηθούμε. Όχι, δεν ακούει. Τι εννοείς, ας πούμε, αυτό τέτοιο. Μια χαρά είσαι. Το είπα το μια χαρά ή το λέω τώρα στον αέρα για να φανώ. Το είπες στον αέρα για να φανείς. Ναι, δεν είπα. Έκανα απλά ένα ρούφωσα καφέ. Αλλά από μέσα μου το είπα, έκανα αυτή τη τυχομηθεία. Μου λέει, να αυτό δεν καλοποιήθηκα με τέτοια. Τίποτα, όπως ξύπνιζα ήρθα. Εντάξει, παιδί μου, γιατί εγώ μη βλέπεις εμένα που καλοποιίζομαι και φοράω και τα κοστούμια και τα αρώματα. Τι ήθελες. Αυτό τώρα πώς να το εκλάβω. Έχει δύο αναγνώσεις το συγκεκριμένο. Ή από τη μία αισθάνεσαι τόση άνεση και. Τόση άνεση. Και τόσο θαλπορή μέσα σε αυτό το τουλίμπορο. Ή από την άλλη, να σε έχεις. Για τους άλλους θα πάνε να βαφτείς με τα κεφέρες και τις μασχές. Τις ετοιμασιές, τρομποτινά. Εντάξει. Ναι, γιατί. Εδώ για τους ασλαμίδες και για τους αυτούς. Όχι, εδώ που έρχονται και σε πατάνε και πέφτουν και πάνω σου. Μπάμπη μου, το θυμήθηκες. Όχι, δεν το ξεχνάω ποτέ, αγαπημένο βίντεο, ναι. Ξέρεις ότι νιώθω μια άνεση μαζί σου. Είναι προφανές ότι για αυτόν τον λόγο δεν έχει. Μάλιστα. Και τι θεωρείς, ας πούμε, ότι το βάψιμο είναι... Κυρίαρχο, πρέπει να βαφόμαστε το πρωί. Βάψιμο όχι απαραίτητα, αλλά έστω έτσι λίγο το μαλάκι. Λίγο όχι, το μαλάκι, έτσι, όχι, όχι έτσι. Σαν την κατάσταση. Θα βγούμε selfie. Δεν θα βγούμε selfie. Έτσι το κατανοώ. Ναι, έχουμε και να βγαίνουμε και selfie, κυρίες και κύριοι. Πώς, έτσι θα βγούμε τη μέρα. Τι, τι νομίζεις. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να σου τύχει μια selfie και να βρεθείς μέσα. Έτσι, αν εκεί που περπατάς στον δρόμο σε φωνάξει κάποιος μια selfie. Έτσι. Να έχει το μαλί όλο αυτό. Διότι όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορούσε και μια. Δίκη Ναστιασμού, μια έτσι φήμη συνόδευε τις Σαλονικές, η οποία δεν ισχύει νομίζω. Τα παλιότερα χρόνια ίσως, αλλά πλέον το θεωρώ υπερβολή. Όχι, εντάξει. Όχι, μια ισχύει. Βόλτα να κάνεις από Τσιμισκή και κάτω, ναι. Το βλέπεις. Το βλέπεις, εντάξει, όμως από Τσιμισκή και κάτω είναι όλο καφέ. Οπότε αν είναι να πας για καφέ, θα στολιστείς λίγο σαλατέρνα. Θα βάλεις λίγο καλά. Σαλατέρνα για καφέ, βέβαια. Λίγο, ρε παιδί. Να πας για κλαμπ. Για κλαμπ, ναι, τα παλιά τα χρόνια πήγαιναν για ψωμί. Σηκωνόταν το πρωί αυτό που έλεγες, πώς θα βγω έτσι για το ψωμί και... Για το ψωμί και κάνανε ντύσιμο με style rocks. Το κάνουνε και αυτό θέμα. Με style rocks. My style rocks. Τι είναι αυτό, το καινούριο. Ρε, ναι. Τα έχω χάσει, έχω μείνει μόνο στην καγιά. Α, τελείνομαι τώρα. Α, είναι το νέο must. Ενημέρωσε με, τι μας λέει το style rocks αυτό το καινούριο της μοδός, πώς να πηγαίνετε για ψωμί. Ναι, διάφορα. Πώς να πηγαίνεις στις Κάνες, πώς να πηγαίνεις στην Καλιφόρνια.
επικοινωνία με τους φίλους σου για μπύρες. Καθημερινά πράγματα, ελληνικά. Κρατησίματα. Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει κιόλας αργότερα μια δοκιμασία πώς να πας στο λόγο επειδή. Μπορεί. Αυτό είναι το στάνταρ. Ναι. Αλλά είχε μια κοπέλα που πήγε στη Λαϊκή και νευρίασαν οι κριτές. Λέει, τι θες να μας παρουσιάζει, να πας στη Λαϊκή. Ναι. Πρέπει μόνο όπως πας στη Νέα Υόρκη να μας παρουσιάζει. Στη Λαϊκή της Νέας Υόρκης δεν έχεις τη Νέα Υόρκη Λαϊκή, δεν κατάλαβα. Δεν τρώνε εκεί. Δεν τρώνε εκεί ζαζαβάτια, δεν τρώνε. Χουρμάδες, γιαρμάδες, τώρα φύγανε αυτά, τι έχει τώρα, δεν τρώνε σκουμπιά, δεν παίρνουν εκεί, μπρόκολα, κουνουπίδια αυτά, φασολάκια δεν έχουν στη Νέα Υόρκη, σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Νάτος, ο άνθρωπος ο κατάλληλος για να σχολιάσει τα θέματα που έχουμε θίξει μέχρι τώρα στην εισαγωγή. Τι γίνεται με εσάς εκεί, ακούω. Κακούς, καταλαβαίνεις τίποτα. Ποια κοπέλα είναι αυτό, ο καθένα τα δικά του, αυτό τον νοιάζει. Είναι η Αναστασία. Αχ, Αναστασία, τι όμορφο κορίτσι. Είδες, και εσύ αγχώνεσαι. Ευχαριστώ. Αγχώνεσαι να σα βλέπει. Δεν κάνει τίποτα, κούκλα μου. Έτσι. Γιατί μα αγχώθηκε εδώ η Αναστασία, λέει πώς ήρθα, πώς έκανα αυτό. Δεν έβαλα κάτι πρόκειρο. Δεν έριξα κανένα ζωντανό πάνω μου, καμιά γούνα, κανένα πορτμαντό να βάλω. Πώς τα λέτε αυτά. Θέματα. Θέματα. Τι θέματα είναι. Πώς θα βγούμε έξω το πρωί όταν ξυπνάμε. Πώς θα παρουσιαστούμε. Τι ώρα λες το πρωί, 6 Να τώρα έτσι, 5-6 5-6 για τον Batman ήδη αργότερα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν κυκλοφορεί και άνθρωπος. Σηκωνόμαστε. Σηκωνόμαστε. Πλενόμαστε. Ναι, πλενόμαστε. Αυτό σίγουρα, εντάξει. Ναι. Βουτσίζουμε τα δόντια. Μάλιστα. Κάνει την έκπληξη. Ναι. Μετά. Είστε με την κοπέλα. Ναι. Γενικά μέσα στο σπίτι κάνετε το παιδί και μετά το παιδί που θα το κάνετε φεύγετε. Τι εννοείς κάνεις το παιδί, εκείνη την ώρα βρήκες να κάνεις το παιδί, πρωί, θα αργήσεις, πρέπει να πας στη δουλειά. Εντάξει, δουλειά, ναι. Να πας. Υποχρεωμένο να δουλεύεις. Ναι, τι να λες, το ψωμί σου. Τι λες κάνεις το παιδί. Όταν κάνουμε εμείς, ναι. Όταν και μερικές μανάδες. Ναι. Εμείς και μερικές μόνο. Εννοούμε, παράδειγμα. Ναι, δώσουμε ένα παράδειγμα. Μπάμπη, εμείς. Ναι. Πώς το κάνουμε το παιδί. Όχι, δεν θα ήθελα να σας παρακαλώ. Τώρα να τα ακούσουμε, πρέπει να έχουμε και την Αναστασία, πώς το κάνουμε το παιδί. Ωραία, άκου. Ναι, κάνουμε από τη γυναίκα. Οι μανάδες δεν έχουν παιδιά που έχουν γεννήσει. Ναι. Αυτό λέω τόση ώρα. Το κάνουν τη γυναίκα. Αυτό. Μάλιστα. Να το ετοιμάζουν το παιδί, μήπως αυτό εννοείς. Να το στείλουν σχολείο. Μπράβο. Αυτό εννοεί. Και εμείς αγωθήκαμε, κάνουν το παιδί. Το σχολείο να το πάνε το παιδί. Αυτή δεν το κάνουν από τη γυναίκα. Αυτό. Αναστασία. Ναι. Αναστασία. Ναι. Τι κάνεις. Χαρά εσύ. Το κάνει το παιδί. Όχι, άλλο το κάνει το παιδί, άλλο η Αναστασία είναι μικρή ακόμα. Μικρή. Έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνει, ξέρετε, δεν ξέρει παφούλες, δεν ξέρει κανένας. Μπαμπή, ο Μάριος πότε θα είναι. Οι ομάδες γενικά είναι, πότε τις θέλεις. Πες μου ημέρα και εγώ θα σου βρω ομάδες να είναι. Όχι ομάδες, ο Μάριος πότε είναι. Ο Μάριος, ο Μάριος θα είναι, πάντα είναι εδώ. 10 η ώρα θα έρθεις να βρεις. Είσαι από εκεί 10 παρά. Ναι, 10 η ώρα, κεράσει καφεδάκι μου είπε. Τι να κεράσει, άμα με δει να με πετάξει από εκεί. Έλα βρε τώρα, δεν μου λες είδες καμιά ταινία να μας σχολιάσεις, έχει καιρό να μας πάρεις. Είδα μια ταινία. Ναι, μια ταινία. Μια ταινία τρόμου. Τρόμου, πάλι ρε συμπαφούλια, πάλι τρόμο ρε. Όχι, δεν είναι τρομακτικά αυτά. Δεν είναι τρομακτικά του τρόμου, άλλα είναι. Όχι, είναι 150 λεπτά κρατάει. Τι, 150 λεπτά κρατάει. 152 λεπτά, ναι. Σαν τα σκυλιά της Δαλματίας. Και είναι κι άλλο ένα πιο ωραίο. Πιο ωραίο, ναι, μια σκυλιά. Ναι. Ωραία, δεν έχεις όρεξη να μας πεις την υπόθεση. Εντάξει, να μην το πάμε. Πιο ωραίο θέλει να μας πει. Πες μας λίγο την υπόθεση εντάχει. Ναι. Ακούς. Μα βέβαια σε ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά εδώ. Έχουμε... Είναι ένα στρατόπεδο. Ναι. Και... ελευθερώνουν ένα πλάσμα. Τι πλάσμα. Διεκδικητικό, πλάσμα, κανονικό. Μήπως απολύεται κανένας ρε, από λελέ και τρελελέ. Όχι τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια πράγματα. Το περάσαμε. Ναι. Το περάσαμε. Και απελευθερώνουν το πλάσμα και μετά. Και μετά αρχίζει
να ονειρεύονται. Να. Να κάνουν, να ονειρεύονται. Το πλάσμα. Το πλάσμα, μάλιστα. Και, και μετά τι έγινε. Μετά έρχεται ένα, σκοτώνει ένα στρατιώτη. Ναι. Και μετά γίνεται ίδιος με τον άλλο το στρατιώτη. Σαν τα μούτρα του. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο θρύλο, εμένα μου άρεσε. Πολύ ωραίο θρύλο, είναι, του άρεσε. Μάλιστα, αυτό είναι η τέτοια. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις τι. Τις αρέσει. Εμένα μου αρέσει να βλέπω, να βλέπω ζόμπι. Ζόμπι, Βαλάγια και Χριστέ, πρέι με τα ζόμπι. Ναι, ενώ είναι να σε κατασπαράζουν ολόκληρο. Κατασπαράζουν οι υπομαθλίες. Να σε τηγανίσουνε. Ε, τηγανίσουνε. Να το κάνεις τηγανιά πατάτες. Μάλιστα, να σε καλά παφούλια μου, να σε καλά. Τηγανιά πατάτες. Ωραία, τώρα αρέσει να βλέπει ζώα. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Δεν νομίζω να περίμενε με το καταιγιστικό τηλέφωνο του. Ω, να το. Κι όμως, κι όμως περίμενε. Κι όμως περίμενε, κι όμως περίμενε. Κι όλο εγώ περίμενα. Που λέει και το τραγούδι. Το θυμάσαι τη ηλικία σου, τη εποχή. Ξέρετε ταινία, το ζόμπι. Το ζόμπι. Στο καθρέφτη. Να πάμε να δούμε, να δούμε. Γιατί ο Παφούλιος είναι μεγάλο κριτικό κινηματογράφο. Ναι. Χθες δεν πήρα. Άφησα να χαρούνε λίγο. Έχεις καιρό να πάρεις κιόλας. Ναι, δεν πήρες, δεν πήρες. Με πάω πρώτο λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, τώρα θα γελάσουμε την Κυριακή. Ω, νάτος. Κυριακή θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Πόσο, πόσο το δίνεις. Γιατί εγώ άμα δεν έχω αυτούς τους μπούφους, δεν κονομάω, κατάλαβες. Ναι. Έχω τώρα κάτι έξοδα. Α, θα βάλεις στοιχηματά, νάτος. Βέβαια, ψήρισα το Παρασκευαίδη με την μπούτου στο μπάσκετ. Ναι. Άρης πάω. Τι εννοείς, τους σου δώσανε λεφτά? Όχι ρε, δεν βάλαμε λεφτά με τα παιδιά, εργαζόμενα δεν βάζω. Α, με τι, με ανέργους βάζεις, με αυτούς τα έχουνε. Κάτι μπουγάτσες και κάτι τέτοια, τα οποία μου τα χρωστάνε και είπα θα όταν θα είναι την πάμπη θα έρθουμε να τα πάρουμε. Μάλιστα, κι εγώ μαζί σου, ο Θεός να δίνει τον πάγκο να χάνει, να κερδίζει μπουγάτσες, ο φευγάτος θα κερνάει εμάς. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι. Αλλά τώρα για εκεί θα πέσουν Ετοιμάζεσαι δηλαδή να ποντάρεις υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, με αυτά που λες μην νομίζω ότι δεν το ρίξαμε εμείς, να μην νομίζετε ότι έχουμε έτσι, κανένα έτσι. Αυτό μόνος του. Ίσως, αυτό είναι ίσως δείγμα. Γιατί είναι, πρέπει να πάμε και λίγο και στα μετεωρολογικά και να... Όχι μετεωρολογικά, μελλοντολογικά. Δείγμα αυτοπροστασίας του φίλου μας του Φευγάτου. Η ίδια η κονσόλα τον προστάτευε στο κινητό του. Ότι πάνω που είπε ότι εγώ θα ποντάρω υπέρ του Ολυμπιακού, παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτή την Κυριακή, ναι, ναι. Αναστασία μου. Και είναι έτοιμος, ας πούμε, λέει να ψηρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί όλοι θα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΞΙΔΕΝΣ ενθουσιασμένοι. Ο Αριάννος, ο φίλος μας ο Φευγάτος, ποιος είναι τόσο, η φωνή της λογικής σου λέει θα βάλω εγώ τον Ολυμπιακό, τους πάω κόντρα. Αλλά δεν τον έριξε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Άρα ίσως αυτό κυρίως και κυρίως σημαίνει ότι μήπως ο ΠΑΟΚ πάρει αποτέλεσμα. Με βάση ερμηνεύοντας, διαβάζοντας το κινητό και την τηλεφωνική γραμμή. Στον ΠΑΟΚ θα δώσω. Θα δώσω τον ΠΑΟΚ από τώρα. Το ένιωσα. Το ένιωσα. Το... αρχίζεις και νιώθεις σιγά σιγά που ξυπνάμε. Μου έρχεται. Λοιπόν, για να μην σας έρθει καμιά κατραπακιά, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Της έρχεται τώρα της Αναστασίας. Θα δώσουμε προγνωστικά για Champions League. Για ό,τι θέλουμε θα δώσουμε προγνωστικά ακόμα και... Μπορούμε να πούμε και κάποιο, άμα θέλει να παντρευτεί, κάποιο θέλει ή κάποια να παντρευτεί τον καλό ή την καλή τη και τον τυρανά. Ή μπορούμε να το δώσουμε σαν προγνωστικά του. Θα τον παντρευτεί σε. Ναι, θα μπορούσα, αν παίρνει τηλέφωνο, θα σου πω και τη μοίρα σα. Σε 6 μήνες. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να θέσουμε όλα τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν επιτάπητος. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Είδε στο Λίμπερο, δεν μπερδεύομαι να τον πω. Στο μήνυμα 107 και 7, αλλά το βράδυ όταν κάνω εκπομπή, στο μήνυμα τις Δευτέρες, βγαίνω και είμαι φορτσάτος και άντε. Έχω να φανταστείς χθες, ναι. Ο μήνυμα είναι σε μια ταράτσα πάνω, σε ένα δώμα καταπληκτικό που έχουμε θέα όλη την. Το έχω δει σε φώτο. Καταπληκτικά. Εκεί να έρθει η Αναστασία μου να κάνουμε εκπομπή που είναι και βράδυ. Παίξουμε έντεχνα. Αχ, το αγαπημένο. Το αγαπημένο σου. Αλήθεια σου λέω. Τι ήταν αγαπημένο σου, αφού όλη την ώρα είσαι στα αντιριντάχτα. Όχι, κι όμως. Κι όμως. Παλιότερα έκανα και εκπομπή με έντεχνα. Α, να τα ταλέντα. Ερωτικά και λεγόταν Όσα η αγάπη ονειρεύεται. Χαρά τρίγε σάτσο, τσόλ. Κορυδεύει, μπαμπέλα. Δεν κορυδεύω. Παιδί μου, αφού η αγάπη ονειρεύεται, τι να κάνουμε.
Και πατάω στον 7ο και ανεβαίνει πάνω στο δώμα. Έχω πάτησε στον 6ο από συνήθεια για να ανέβω στον λίπερο. Όλα λίπερο στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Έπεσε η γραμμή για να σε προστατεύσει, μάλλον γιατί το προγνωστικό που έδωσες ίσως να μην είναι. Δεν υπάρχει θέμα και ευχαριστώ τους μπούφους της Παοξίδης. Ναι. Που πάνε και φορτώνουν, θα φορτώσουν το διπλό τώρα. Εσύ θα το παίξω διπλό όλοι. Ναι. Και από 1,80 μπορεί να πάει κανένα 2,20 ο Άσος. Μάλιστα. 1,80 είναι τώρα μόλις. Ναι, και άμα το κάτσεις αυτό Άσο και over θα βγάλεις ένα μερογάμα. Ω, νάτος, ο Φευγάτος. Εγώ σου λέω, μήπως όργια τα εξωτερικά. Το κινητό σε προστάτευσε, σου λέει, άσε μη ξανοίγεσαι. Τώρα βρε, σαλιάρι, το θα πεις εσύ. Εγώ δεν έχω, εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για το παιχνίδι. Απλά σου λέω, ερμηνεύω τα γεγονότα και ίσως αυτό ήταν ένα σημάδι. Ναι, περιμένω την Παρασκευή το προγνωστικό θα δώσει. Θα δώσει. Αν δεν είναι, θα μασάς τη γλώσσα. Όχι, γιατί να τη μασίσω, τι εννοείται. Τζάμπα είναι τα προγνωστικά. Κανόνισε να έρθουν και που θα τρικάβαλει από κάτω. Θα διαβάσουμε την Παρασκευή, θα βγάλουμε, θα δώσουμε προγνωστικό όπως κάνουμε σε κάθε μεγάλο παιχνίδι με βάση τα άστρα. Έτσι. Με βάση τα ζώδια. Εμείς έτσι προσεγγίζουμε τα πράγματα. Και θα πετύχουμε, θα μπούμε μέσα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Ο Παπούλιας, ο Τακούνιας είχε δίκιο σε ένα πράγμα. Σε ποιο απ' όλα. Που λέει το πρωί. Δεν είχε πει Μανολίδου. Τι είχε πει Μανολίδου, η Ευγενία. Ναι, η γυναίκα του Μπούλη, πώς το λέει. Μπουμπούκος. Ο άντρας λέει, άμα δεν θέλει να σε κερατώσει. Ναι. Πρωτού φύγει το πρωί από το σπίτι. Ναι. Να κάνουμε το παιδί που έλεγε και ο Παφούλιας. Ένα πνευστό λέει κάτω, εκεί στην πόρτα. Το είπε αυτό. Ναι, πού το είπε, μου. Δεν τρέπεται διευθύντρια ορχήστρος. Ναι, ξέρεις η ορχήστρα. Μα, έλα, σταμάτα, εντάξει. Συγκεκριμένο ζευγάρι, δηλαδή, έλεος. Γιατί, δεν μπορώ, παιδί να το μου, δεν σου. Αχ, με ξετάρει πάρα πολύ. Πω. Κίνκι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτός ο 107,7 πού εδρεύει. Είναι κάπου εδώ κοντά, είναι στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να μας πει. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό από τον αέρα. Εσύ θα χάσει. Τώρα δεν είμαι εκεί πέρα στον 107 και αυτά τα βράδια είμαι. Τα βράδια, το βράδυ της Δευτέρα συγκεκριμένα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη, θα το πω την Παρασκευή. Να είναι νοπό. Έγινε, σε φιλούμε. Όσο για το, για το Σαββάτο. Ναι. Ο Μπουκωμένος βγήκε χθες. Ποιος από όλους. Εκεί στο Παλέτε Σπορ που όπου βρούμε κάτι να έχει φτερά το μαθάμε. Α, μάλιστα. Δηλαδή που να παίξετε και με την Μπενφίκα δηλαδή. Άνετα, δηλαδή καθάρισαμε και την Μπενφίκα, έβαλε μια γκολάρο σε Μερτζίδης. Έτσι, πρόσφατο. Το ξέχασες. Εγώ, με αυτό κοιμάμαι και ξυπνάω. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα σας. Έλα, Μπάτμα, καλημέρα. Καλώς το να, καλημέρα. Τι γίνεται. Πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά. Δεν σ' ακούω. Σήμερα ντάμα, μ' αρέσει, σαν ντάμα. Ντάμα, ντάμα, κούπα, καρό, μπαστούνι, τριφύλι. Θα τη χαρακτηρίζαμε την Αναστασία. Εγώ θα την έκανα σε τριφύλι, δεν ξέρω γιατί. Δεν σε αρέσει. Μπράβο, καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Επειδή είναι τυχερό, εννοείς. Όχι, επειδή είσαι ψυχική συνοικία. Τι γίνεται, δίνουμε προγνωστικά. Θα δώσουμε προγνωστικά σήμερα, θα οικονομήσει όλο ο Κουσμάκης. Το ματς του Κρασικάκη που βλέπω 1-3. Αυτό είναι για την Παρασκευή. Εσείς δεν σας ενδιαφέρει, έχουμε Champions League, τέτοια αυτά, τίποτα, είστε εκεί. Champions League 6-0. Με κομμένες μηχανές. Όλοι το περιμένουν νομίζω δύο μάτς. Ίσως περισσότερο το περιμένει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός παρά το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιατί ευελπιστεί σε νέα υποποιία ανάλογη του Τωρίνο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Άμπραγο. Την εφτάρα του Τωρίνο του θυμούνται. Τι θυμάται αρκετός κόσμος. Δεν ξέρω γιατί είναι από τα χειρότερα αποτελέσματα που έχει φέρει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ανάπτυξη μεγάλη παντού. Έτσι, παντού ανάπτυξη. Χθες πώς περάσαμε την αργία στην Ημαθία. Καρφίτσα δεν έπεσε. Καρφίτσα δεν είναι, όλες τα ταβέρνες γεμάτες. Αυτό. Σήμερα μεταφέρεται. Δηλαδή που κατέβηκα για ψώνια και ξανέβηκα να αφήσω για να τα χταπήσω τα ζωντανά. Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα βράδυ. Σφαγή. Και σήμερα η αργία μετακινείται στην Νάουσα.
Ναι, μπράβο. Έχει και η Νάουσα. Θα πάει. Μετακινόμενε. Ήταν όλοι με τα πλημμένα τα αμάξια και τα βλαχαδερά. Πλημμένοι δρόμοι και πάνω κάτω. Δεν θα βγει η ψυχή η Βέρεια. Τι να, έτσι, εξωτική Βέρεια. Βέβαια, βέβαια. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, καλημέρα. Τι να κάνουμε, όπου αργία και χαρά. Και εμεί πλησιάζει σιγά σιγά δικά μα αργία. 26 Οκτωβρίου με κοιτάει ένα εσύ μου λέει. Ναι, αλλά εδώ νομίζω θα βγούμε. Άστα να πάνε εδώ. Εδώ είμαστε άθεοι. Εντάξει, να τα πω και αυτά, είτε. 26 την ημέρα γιορτάζει του Πολύ. Στη Θεσσαλονίκη μα. Στη Θεσσαλονίκη μα γιορτάζει ο Πολυούχο μα, ο Άι Δημήτρη. Ναι. Που κατατρόπωσε τον Άγιο Βασίλη. Δεν σε θέλουμε εδώ, λέει. Έχει Άγιο Βασίλη. Έχουμε Άγιο Δημήτριο. Αλλά εμεί κανονικά. Άσε, τι έχω πάθει αυτόν, δεν θυμάμαι. Ή πέρυσι προπέρυσι. Ίσως και πέρυσι, όπου ήταν Δευτέρα, νομίζω, 26η, κάτι τέτοιο. Ήταν κολλητή ή προπέρυσι. Πανηγυρίζω από την Παρασκευή. Πυρσού, σαμπαλαέο. Λέω αμάν τριήμερο. Αυτό τα λέμε ξανά την Τρίτη. Κοροϊδάρε, ναι, στον Ατάλο. Ναι, ναι. Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, μπάμπι, τι αυτά, θα έρθεις. Δευτέρα πρωί εδώ σαν κλαμμένο να μην πω, μόνος μου στο στούντιο. Άσε καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα που λέει και το τραγούδι. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Τι να κάνεις. Μόνο όταν πηγαίναμε σχολείο άξιζε. Τι λες τώρα. Είχαμε χίλιες γιορτές. Χίλιες... Πολυτεχνείο, Άγιο Δημήτρης, 28, 25. Έχει Χριστούγεννα αυτά. Καλοκαίρια. Το έχουμε ξαναπεί όμως εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε από τις χώρες με τις λιγότερες αργίες πανευρωπαϊκά. Αλήθεια. Βεβαίως. Τι άμα πας τώρα στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη, καταρχήν έχουν τουλάχιστον για τα σχολεία ανά δύο μήνες ένα 15ήμερο off. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Για να πάνε για σκι, για να πάνε διακοπές, για να ξεκουραστούν τα παιδιά και τέτοια. Εμείς τι κάναμε, μας είχαν εκεί. Να ξεκουραστούν τα παιδιά. Ναι, μας είχαν και μετά αναγκαζόμαστε και κάναμε κοπάνες. Για να διαβάσουμε. Για να διαβάσουμε, σε παρακαλώ. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αργία, αργία θα δουλέψουμε. Την προηγούμενη έχουμε το live. Θα έρθουμε κατευθείαν από το 8 Ball Series και τα γνωστά. 28 πέφτει Σάββατο. Α, δηλαδή, αυτή η τραγωδία φέτος είναι. Φέτος είναι. Δεν είμαι έτοιμος να σκάσω όλες οι αργίες. Είναι σε πολύ χάλια ημέρα. Πέρυσι ήταν νομίζω ο καλύτερος χρόνος που είχαμε ποτέ. Όλα ήταν τριήμερα. Αλλά φέτος τίποτα μας την έχουν σκάσει. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή facebookικά και εκεί μας βρίσκεται και ενώνεται τη φωνή μας με την φωνή σας. Σήμερα είναι 17 του Οκτώβρη, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας, γελάει ο κόσμος. Τη στιγμή μάλιστα που στην χώρα μας λέει πάνω από το 20% του πληθυσμού απειλείται από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Δηλαδή περίπου το ένα στους 5, κάπως έτσι στον πλανήτη. Τη στιγμή λέει που το 15% είναι ο μέσος κοινοτικός όρος και νομίζω προσφάτως κάπου διάβαζα ένα δημοσίευμα, θα το βρω κιόλας, ότι έχει αυξηθεί και ο όρος των Ελλήνων που αγγίζουν το όριο της φτώχειας. Η ανάπτυξη όμως, η ανάπτυξη έρχεται, οι ταβέρνες είναι γεμάτες, αυτός είναι ένας δείκτης νεωτερικότητας και νέας ανάγνωσης των δεδομένων, έρχεται η ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όριο της φτώχειας ενός μονομελούς νοικοκυριού αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ. Εδώ είσαι πλούσιος, άμα έχεις 4.800 ευρώ. Ή τι σημαίνει πόσα να παίρνεις το μήνα, κανένα 300 άριο, όσο είναι 400 ο βασικός μισθός. Ενώ για ένα τετραμελές νοικοκυριό ανέρχεται στα 10.800. Και αυτές είναι οι τιμές του 2000, στα 10.800. Τώρα που θα έχει πέσει πολύ περισσότερο. Και αν κάνεις. Επιπροσθέτω σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μυοσκελετικού τραύματος. Και είναι εβδομάδα δράσης για τα οστά. 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ζουν με χρόνιους πόνους. Από αρθρίτιδα υποφέρουν και μυοσκελετικές νόσους, οστεοπόρους, διαταραχές σποδηλικής στήλης και. Ένα πρόβλημα που υπάρχει παντού. Το λέγαμε προχθές και για τις μέσες. Αυτά που πόσος κόσμος ταλαιπωρείται, περίπου το 80% λέει ασύλληπτο ποσοστό, ναι, θα εμφανίσει ως το τέλος της ζωής του πρόβλημα στην μέση. Καταπονείται η μεσούλα μας, Αναστασία, θα πρέπει καθημερινά. Καθημερινά θα πρέπει να την προστατεύουμε. Και το καθισό δεν κάνει καλό και το πολύ αυτό δεν κάνει καλό. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Ξάπλα, ξάπλα, ή ξάπλα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
Δεν σου λένε ότι αν πως σε πονάει η μέση πρέπει να ξαπλώσεις. Ναι. Εμείς κάνουμε προληπτικές. Πολύ σωστά. Άσκηση. Ξαπλώνουμε πολύ πιο μπροστά πριν μας το πούνε οι γιατροί. Πώς πλένεις τα δόντια σου για να μην αυτό εμφανίσεις αργότερα συμπτώματα. Σαν σήμερα στις 17 του Οκτώβρη το 1814, άκου τώρα εδώ ιστορία. 9 άνθρωποι χάνουν, λέει, τη ζωή τους στο κεντρικό Λονδίνο. Από τι? Δεν θα το μπορέσεις να το φανταστείς και δεν θα το φανταζόσουν ποτέ. Για κάποιους αυτός θα μπορούσε να είναι και ιδανικός θάνατος. Από εκτόσεις. Από εκτόσεις, λέει, στα Χάρολτς. Ποδοπατήθηκα. Από ζυθοπλημμύρα. Προκλήθηκε όταν διεράγει μία μεγάλη δεξαμενή με μπύρα στην ζυθοποιία Μάιοξ. Και το Μάιοξ, θα είμαστε καλά που λένε. Και το περιεχόμενό της χύθηκε στον δρόμο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλά από τα παρακείμενα σπίτια σε μία από τις φτωχότερες γειτονιές της αγγλικής πρωτεύουσας. Στο σπίτι τους δηλαδή. Μέσα στο σπιτάκι τους. Κανονικά έσπασε εκεί, ξεράγει η δεξαμενή, γέμισε μπύρα ο δρόμος. Είναι τρομερό. Θα μπορούσε να έχουν ένα σώμα να πηγαίνουμε να τη ρουφάμε αυτή την πύρα και να απεγκλωβίζουμε τον κόσμο. Είναι, εντάξει, είναι τραγικό το γεγονότο. Εννοείται όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά είναι τις πιο έτσι περίεργες αιτίες θανάτου που έχω ποτέ διαβάσει ή έχω γίνει γνώστης. Μαζί με εσάς και εμείς μορφωνόμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα ξέρετε, θα κοιτάτε να το λέτε κιόλας αυτό. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα θέμα για να εντυπωσιάσεις σήμερα στις συζητήσεις που θα πραγματοποιήσεις. Σαν σήμερα. Ναι, ναι. Μπορεί να συζητάνε οτιδήποτε άσχετο. Ναι. Με τις νέες εκτόσεις, δεν ξέρω εγώ τι, το φορολογικό σύστημα και να σου πεις. Γνωρίζετε ότι η ζυθοποιία Μάιοξ και έτσι να πετάξεις το άσχετό σου. Σαν σήμερα το 1937 τα τρίδημα νηψάκια του Donald Duck, Huey, Louie, Dewey, εμφανίζονται για πρώτη φορά σε comic strip. Και σας τα μικρά που διαβάζετε ακόμη, τα Mickey Mouse. Τέλεια ήταν, τέλεια αυτά ήταν. Τα κόμιξ. Τρελαινόμουν. Τρελαινόσου τώρα, δεν τα διαβάζεις? Όχι. Μεγάλωσες, τώρα μόνο. Δεν προλαβαίνω από την πολλή δουλειά. Αχ, τη μεσούλα σου, ναι. Τη μεσούλα σου, Αναστασία μου. Θα πάω να ξαπλώσω λίγο. Έτσι. Το 1957 σήμερα ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμί βραβεύεται με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο Καμί ήταν μεγάλος ποδοσφαιρόφιλος, έπαιζε και τερματοφύλακας. Για όσους λένε ότι αυτά όσοι ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα δεν έχουν σχέση με τα ποδόσφαιρα, υπάρχουν εξέχουσες προσωπικότητες ιστορίες που πραγματικά λατρεύουν το ποδόσφαιρο και το έχουν υμνήσει. Και εμείς είμαστε μαζί τους. Χρόνια πολλά να πούμε πέρα από τη γιαγιά Ζωή. Ναι. Η γιαγιά Ζωβέως που γεννήθηκε σήμερα στις 17 του Οκτώβρη. Με ποιους έχει μεγάλους της ιστορίας γενέθλια μαζί. Έχει κάνει το 1933. Ω, ζωή να έχει, ναι. William Manders, Αμερικάνος αστροναύτης. Ω, θα ξετρελαθεί. Θα ξετρελαθεί, θα τη στείλει στα αστέρια. Με τον Πάπα Ιωάννη τον Παύλο έχει γενέθλια το 1912. Με τον Άρθουρ Μίλλερ, Αμερικάνο θεατρικό συγγραφέα, τη Ρίτα Χέιγουορθ, τον Μοντγκόμερι Κλιφ. Της αρέσει. Της αρέσει, βεβαίως. Με τον Γιώργο Αλογοσκούφη, έχει επίσης μαζί γενέθλια. Με τον Έμινεμ. Με τον Έμινεμ, και αυτό της αρέσει πάρα πολύ. Την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Δέσποινα Ολυμπίου. Τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον Τάικ Βοντίστα. Να έχει μαζί γενέθλια. Τον Κώστα Τσατσαρή. Όχι τον Τσατσαρό, εδώ το δικό μας. Τον Κίμι Ραϊκόνεν. Αυτοί γεννήθηκαν σας σήμερα σε διάφορες χρονολογίες. Ποιος έφυγε από τη ζωή σας σήμερα που θα αξίζει να δουν. Κανένας αυτό. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε, μια χαρά. 2-31-0-2-87-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό, μηνυματάκια, αποστολή στο 545-26. Στην Θεσσαλονικούλα μας, η οποία όπως μας πληροφόρησε η ρεπόρτερ της ζωής, κυριαρχά, και όχι μόνο, δεν θα έλεγα ρεπόρτερ δρόμου, αλλά μπορεί να ακουγότανε κάπως ρεπόρτερ δρόμου, όχι, όχι. Είσαι συνεχώς έξω για να μεταφέρεις και να αποτυπώνεις εικόνες. Εικόνες. Έτσι, έτσι. Και τον παλμό αυτής της πόλης. Και όχι μόνο. Πάντα. Και μας πληροφόρησε η Αναστασία μας ότι την Κυριακή, πώς μας είπε εδώ ο Δημήτρης, ότι στην Ημαθία στενάξαν οι ταβέρνες, στενάξαν τα πεζοδρόμια. Αλλά έχει πάρα πολλά τα σορτσάκια και τα φουστάκια. Έτσι, δρόμοι, ο κόσμος. Πήγα την Κυριακή και στο Αβέροφ να το δω. Έχει γίνει χαμός. Έχουμε να δούμε sold out σε αυτή την πόλη, σε αγώνα ποδοσφαιρικό, γιατί όλα εδώ τα εξισώνουμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική και προσέγγιση των πραγμάτων.
φέρτε μου το τελευταίο sold out που έχει γίνει σε γήπεδο, τουλάχιστον έχει καμιά 20ετία, δεν ξέρω κι εγώ πώς, αλλά στο Αβέροφ γίνεται σφαγή. Πανικός. Δεν μπορείς να μπεις. Πήγα 4.30, στις 6 έκλεινε. Ναι. Και δεν μπορούσαν να μας βάλουν από τις 4.30 γιατί είχε τόσο κόσμο που λέει μέχρι τις 6 δεν θα μπορέσετε να το δείτε. Δεν θα προλάβετε. Δεν θα προλάβετε. Είναι ναι. Το γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό. Όντως εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Είναι ένα μουσιακό έκθεμα. Ναι. Είναι, το Αβέροφ έχει συνδυαστεί και με την ελληνική ιστορία. Και με το γάμο της Μαργαρίτας Χρυσαλάμ. Εδώ έρχεσαι να τα. Όχι. Είναι, οι νεότερες γενιές ούτε ξέρουν αυτό εκεί. Το αντιορπιλικό πως κατατρόπωνε τους εχθρούς και μα και μου, ξέρουν ότι εκεί επαντρευτεί η Μαριέτα Χρουσαλά έναν το Λέον Πατίτσα. Έναν, όχι έναν θα δω, πως θα το ξέρεις. Όχι έναν, ισοπεδώνουμε όλα. Ποιος είναι παιδί μου? Δεν ξέρω, μάλλον επιχειρηματίες θα είναι έτσι. Ταράντα, ταράντα, Πατίτσας. Πριν από πολλά χρόνια κιόλας, χαίρομαι που γνωρίζεις ιστορία του τόπου. Και μορφώνεσαι πραγματικά. Γιατί αυτό έχει πάνω από δεκαετία νομίζω που είναι 10 χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια. Η Μαριέτα. Έτσι, εννοείται. Με τους καλύτερους. Μήπως πήγες να το δεις εσύ για κάποιο μελλοντικό γάμο, να το. Πώς πάμε τώρα εδώ, πώς πάνε τα ζευγάρια. Ξέρεις, και βλέπουν κέντρα. Και τους κέντρα. Θα μπορούσα με το Σάββα πήγα πάνω. Θα μπορούσα. Ίσως να έχει αυτό. Μήπως σας βγάλαν και μενού να δοκιμάσετε. Και να έχω τίποτα εκεί το στρατιωτικό. Φασολάδα, ξέρω εγώ. Godzilla και τέτοια. Γιατί όχι, γιατί όχι. Είναι ωραίο μέρος να κάνεις ένα πρωτότυπο γάμο. Όλο με αυτές τις αίθουσες με τα άσπρα τραπεζομάντιλα, τις άσπρες καρέκλες, με το catering, με αυτά. Μπορούμε να το. Ναύτες για περιπολία. Ναύτες βγήκε στη στεριά για περιπολία που λέει και το τραγούδι. Ορχήστρα, ξέρεις ποιο θα καλέσει, εντάξει. Του Τιτανικού. Μπάμπης, μπαμπάμπη. Το ηγέτη μόλι του Τιτανικού. Του Μπατμανιδικού τίποτα, κατάλαβα. Μπάμπη Μπατμανίδη κόπανη. Έτσι, έτσι παιδί μου. Θα φοράμε όλοι μπλουζάκια αντί για νηφικό και κουστούμι. Έτσι, να σου βγει πιο φτηνά. Μπάμπης Μπατμανίδης κόπανη. Αυτό το φούξιο που είδα και μου άρεσε. Έχουν τελειώσει, έχουν ξαντληθεί, θα βγάλω καινούργια παρτίδα. Θα βγάλεις καινούργια. Γιατί είδα ότι τελικά τα έντονα χρώματα. Πουλάνε. Πουλάνε και αρέσουνε. Sold out στο Αβέροφ, δεν μπορούσε να ανεβεί η Αναστασία να το επισκεφτεί. Πάρα πολλοί κόσμοι, σχολεία επισκέπτονται εκεί και λέει παρατείνει και την παρουσία του, νομίζω, στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πόσο, με όλο τον Οκτώβριο, νομίζω. Χαμό. Μπράβο, δεν ξέρω, ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει ιστορικά στοιχεία, πολεμικά στοιχεία. Ναι, είναι εντυπωσιακό όπως και να το κάνουμε και όπως φαίνεται και από τα στενά και έτσι μεγάλο, ναι. Και είναι μεγάλο. Ναι. Είναι μεγάλο, ναι. Δεν το έχω, δεν έχω πάει καν στην παραλία, έχω πάω στην παραλία από... Και να περνά, από εδώ αν περάσεις, ναι. Ένα δρόμο πιο κάτω, ναι. Φαίνεται. Ας έχω να κατέβω κόρη μου στην παραλία από τότε που ήταν ο Βουτσά στην Πλάστα Σαρετσούς και έκανε τελείες. Από τότε εμείς παλιά πηγαίνουμε στην παραλία και κάναμε μπάνια, έτσι λένε εδώ οι παλιότεροι όταν κολυμπούσαν στο Θερμαϊκό. Sold out κυρίες και κύριοι στο θορυκτό Αβέροφ. Κάτι όχι, τουλάχιστον κάπου να υπάρχει ανάπτυξη σε αυτή την πόλη, κάπου να υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί κατά τα άλλα δύσκολα τα πραγματάκια μας. Ο καιρός όμως με αυτά και με αυτό, η εισαγωγή ήταν για την Κυριακή, περπάτησε και είχε πολύ καλό καιρό. Συνεχίζουμε να έχουμε τις πάρα πολύ καλές ημέρες. Για όσους τώρα ξυπνάνε και μπορεί να ανοίγουν τον δέκτη τους και σου λέει τώρα τι θα φορέσουμε, τι θα μας πει ο... Λίγο ακόμα καλά είναι που κρατάει ο κρατάει λίγο καιρός. Ακόμα, ναι, για σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε τα μπουφανάκια μας. Μην το λες. Τι να κάνουμε, πάνε τα σορτσάκια, πάνε. Από κάτω μπορείς να φοράς σορτσάκι. Μια φίλη μου χθες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει καλησπέρα, καλημέρα από την παραλία των φλογητών. Πήγε να κάνει μπάνιο. Κανονικά. Διακοπές. Δεν την έκανε σαν friend. Αυτή τη φίλη. Σε προκαλούν. Πήγε και κάνει μπάνιο. Κανονικά. Ο κόσμος πάει ακόμα για μπάνιο με τέτοιο καιρό. Λες θα πάμε και εμείς. Σήμερα θα έχει 24 βαθμούς. Αύριο θα έχει 26. Γιατί πώς πηγαίναμε δηλαδή. Είσαι καλά. Εντάξει, τι είναι. 26 βαθμοί είναι μια χαρά. Ωραία. Εγώ 27 το Σάββατο. Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καλό. Το βρήκαμε Αναστασία μου, τελείωσε. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε να κολυμβήσω με έτσι. Εγώ θα πάω ούτως ή άλλως, αλλά στα ζεστά νερά. Εγώ κάνω πλάκα. Αλουτρά θα πας. Ναι. Αχ, πουλάκι μου. Πού. Κι αλουτρά θα πάω. Βόλβη. Γιατί, τι έχει Βόλβη. Είναι το χωριό μου, γι' αυτό. Γιατί, παιδί μου, ωραία είναι η Βόλβη. Τα βαριέμαι. Το βαριέμαι, λέει. Σαν ντρέπεσαι. Πού θα πας, αυτά τα πόζαρ. Ναι.
Καλά, εδώ όλου λαγκαδά στα δικά μας δεν σε κάνουνε. Πολύ ωραία, λουτρά λαγκαδά. Όχι, παίρνεις... ωραία, ωραία. Με ένα ευρουλάκι παίρνει το 83, σε πηγαίνει και είναι και ψηλό εξπρές, δεν κάνει πολλές τάσεις. Σε ενημερώσω εγώ. Κάρτα. Έχει και κάρτα. Τζάμπα θα πα, ρε. Α, σε να τρέξει εκεί στα λουτράκια. Αλλά έχει ωραίο φαΐ εκεί. Οπότε να πα, παιδί μου, να πα. Πολύ ωραίο φαΐ. Ανοίγουμε την όρεξη πρωί. Εσύ πήγαινε Χαλκιδική, αν θες. Τι να πάω εγώ που περάσα τα χρόνια μας τώρα αυτά. Έλα εδώ, τώρα. 600 παιχνίδια μας βάζουν να βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, πλάκα κάνεις. Έχουμε να κάνουμε ρεπορτάζ τώρα. Βάζουν εκεί, πάω Ολυμπιακός. Βάλε τώρα ένα 12 η ώρα το πρωί να ξεμπερδεύουμε που ξυπνάω από τις 10 και τις 9 της Κυριακής και δεν έχω τι να κάνω. Βάλε το εκεί να παίξει. 8.30 ώρα βράδυ Κυριακής. Από εδώ. Λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα με όλα τα ιστορικά, με όλα τα γνωστικά στοιχεία που θα πρέπει να έχετε μέσα στο νου για να κινηθείτε στην ημέρα. Όλη την άχρηστη πληροφορία. Με μια μικρή έτσι στροφή από ένα τραγουδάκι, πολύ περίεργο λίγο, αλλά αφιερωμένο για το αγαπημένο comic strip εδώ της Αναστασίας μας, τον Χιούι και το Λιούι και το Τιούι. Θωμάς Βάκουλης, ο Χιούι, ο Λιούι και ο Τιούι. Έτσι ένα ρομαντικό κομμάτι από το παρελθόν. Βρέθηκε άνθρωπος να υμνήσει τα τρία ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ. Και μπράβο του, και αυτή δεν είμαι θα εμείς. Κάποιο βράδυ, καθώς ήμουν πλαγιασμένος από το τρέξιμο της μέρας κουρασμένος, μου χτυπήσανε της πόρτας το κουδούνι. Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Τιούι. Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Τιούι. Έμεινα άφωνος απ' την επίσκεψή τους. Ήρθαν μέσα να μου πουν την άποψή του, γιατί το σκάσαν απ' τη στοργή το θείο, απ' τον κόσμο, τον καρέ και το σχεδίο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όσους τώρα προσθέτετε στην παρέα μας, τους αγουροξυπνημένους. Όταν εμείς ξυπνούσαμε, τρώγατε βαλανίδια και πολύ καλά κάνατε. Είναι τόσο βράδυ πλέον για εμάς που ξεκινάμε από τα άγρια χαράματα, που πάλι είναι βράδυ, όπου η Αναστασία έφερε πίτσα να φάμε πρωί-πρωί και μου λέει: κλείσε τα μικρόφωνα για να φάω, για να μαζίζω. Τι έγινε? Όχι, δεν θα στο έλεγα. Καλά. Να μην σχολιάσω ότι σου πρότεινα να φας πίτσα και δεν ήθελες. Γιατί κάνω υγιεινή διατροφή. Σε παρακαλώ, για να ακούσετε όλοι τι είναι στην πραγματικότητα, ακούτε, κάνει υγιεινή διατροφή. Σίγουρα, σίγουρα. Είπαμε τα δεν καταδέχεται να φας ένα κομματάκι πίτσα. Κρύα πίτσα, είναι το αγαπημένο μου. Αυτή που έχει μείνει από το βράδυ. Καλέ, τη ζέστανα τώρα. Ναι, σου λέω, δεν το είπα υποτιμητικά. Λέω αυτό, ότι παίρνει το βράδυ, παραγγέλνει πάντα. Όχι για να τη φας όλη, για να έχει και την άλλη μέρα το πρωί 2-3 κομματάκια να σηκωθεί με λιγούρα κατευθείαν και να χλαπακιάσεις και να ξεκινήσει η μέρα σου πολύ καλύτερα. Που μας έλεγε Ευγενία Μανολίδου, αυτά να λες. Αν θες να κρατήσεις τον άντρα σου, θα του έχεις μια κρύα πίτσα πάντα δίπλα να ξεκινήσει έτσι πανέμορφα. Συμφωνώ. Είναι αυτά τώρα. Θα σας πω εγώ σύγχρονες νοικοκυρές πράγματα για να τον κρατήσετε και να τον έχετε κοντά σας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Φάει, φάει, παιδί μου, μη στο αγχωριέσαι εδώ. Τώρα θα πούμε κάτι ψηλοαθλητικά μέχρι να περάσουμε στις προβλέψεις μας. Α, τέλεια. Ναι, 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 ναι. Κάνε τη δουλειά σου. Κλείσε τα μικρόφωνα. Κλείνω τα μικρόφωνα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. Χθες είχαμε το τελευταίο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος, η Super League. Ένα ακόμη επεισοδιακό ματς, με την έννοια ότι
δόθηκαν ακόμη δύο κόκκινες κάρτες. Είχαμε παράπονα από τη διαιτησία. Παναθηναϊκός Λάρισα. Ιτό το παιχνίδι. Σύνολο καρτών σε αυτή την αγωνιστική. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι να έχουμε τόσους άτακτους ποδοσφαιριστές. 9 κόκκινες κάρτες δώσαν οι διαιτητές στα παιχνίδια. Μόλις 2 ήταν τα μάτσα που ή ένα μόνο στο Πανιώνιος Ολυμπιακός το Σάββατο δεν είχαμε κάποια κόκκινη κάρτα. Στο ΠΑΣ Γιάννα Πλατανιά είχαμε 1, στο Ατρόμητος Αθηνών Αστέρας Τρίπολης είχαμε 2 για τον Αστέρα, στο ΠΑΟΚ Λαμία 1 για την Λαμία και το Πανετολικός Λεβαδιακός δεν είχε κόκκινη. Απόλλων Σμύρνης Κέρκυρα και εκεί είχαμε κόκκινη για την Κέρκυρα. Στο Ξάνθη ΑΕΚ είχαμε 2 κόκκινες για την Ξάνθη και χθες το Παναθηναϊκός Λάρισα 2 κόκκινες για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνιζόταν για περίπου ένα δεκάλεπτο με 9 παίχτες. Στο 77 αποβλήθηκε ο Σίλα, στο 84 ο Άλτμαν. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στις καθυστερήσεις στο 93-94 να λυτρωθεί με τέρμα που πέτυχε ο Χίλιεμαρκ. Νωρίτερα όμως η Λάρισα διαμαρτύρεται δικαίως για το γκολ που πέτυχε ο Περόνε, αλλά ακυρώθηκε, πράγμα το οποίο οδήγησε από κανονική θέση, αλλά ο επόπτης Καραβασίλης λανθασμένα υπέδειξε σε θέση offside τον επιθετικό της ΑΕΛ, πράγμα το οποίο οδήγησε ουσιαστικά τον Αλέξη Κούγια να βγάλει μία ανακοίνωση που εμέσως επιτίθεται, τι εμέσως, πλην σαφώς στον Ιβάν Σαββίδη. Η ανακοίνωση, η οποία είναι πολύ λιτή, λέει απλά τα εξής: ληστεία κύριε Γραμμένε, ληστεία κύριε Τριτσόνη, ληστεία κύριε Κουκουλάκη, ληστεία κύριε Περέιρα. Σας ορκιζόμαστε ότι δεν θα ξανακάνουμε ανακοίνωση στον κύριο Σαββίδη. Ήτο η ανακοίνωση εν τέλει της ΑΕΛ που διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο στερήθηκε ενδεχομένως και τους 3 βαθμούς της νίκης, διότι αν μετρούσε κανονικά τον γκολ του Περόνε θα έφευγε με το τρίποντο μέσα από την Λεωφόρο. Η Λάρισα συνεχίζει να παραμένει πολύ βαθιά στον βαθμολογικό πίνακα, στα τάρταρα, και δείχνει ότι μαζί με τον Απόλλωνα είναι τα δύο πρώτα, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, υποψήφια φαβορή για φούντο. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει εκεί στον κάμπο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μήπως διακόπτω, μήπως τρώτε ήδη γίνει. Εγώ δεν τρώω τίποτα, εδώ η Αναστασία πήρε, μου έφερε δύο κομμάτια, ένα για αυτήν και ένα για μένα. Αλλά νομίζω θα τα φάει και τα δύο, άμα συνεχίζουμε να λέμε αθλητικά. Τα έφαγε κιόλας. Αν πάει στο μήνυμα και θέλει να πάει στην τουαλέτα και θέλει να δει τα είδη υγιεινής, πολύ μάλαμα. Ναι, παντού όλα τα μεταλλικά μάλαμα. Θέλω να φωνάξω στο κράτη για να δω αν θα βγει από πουθενά πίσω από το καζανάκι. Έχει έρθει κιόλας στα στούντιό μας εκεί. Ο Σουκράτης, ο μάνα μας. Έχει επισκεφτεί το μήνυμα. Γι' αυτό έμεινε. Έμεινε, τα πέρασε. Ήρθε να περάσει τα δραυλικά, γιατί είναι νεοσύστατο το σωστή. Για το τραγούδι, αυτό το τραγούδι με το Χιούι, το Λιούι και το Διούι, πρέπει να το έχει γράψει γείτονας του Άδωνη. Γιατί το λες αυτό? Φυσιολογικά αν είχε 4 νηψάκια ο Ντόναλτ, το 4ο θα ήταν ο Άδωνης. Ωραίο. Εγώ έμενα ένα διάστημα εκεί κοντά και θυμάμαι που δύο γεγονότα... Τι εννοείς έμενα εκεί κοντά? Κοντά, ήμουνα γείτονας με τον Άδωνη. Σε ποια περιοχή, Δεν κάνει τώρα να τα πούμε αυτά. Εντάξει μωρέ, σιγά. Ντρέπεσαι γιατί ήσουν βόρεια προάστια, κατάλαβα. Και θυμάμαι ότι μια φωνή που ακούγονταν... Τι σου κάνω. Μακαρόνια με κοιμά. Όχι, και έλεγε η Ευγενία μου απαυτώνει στο τύμπανο. Μάλιστα, γιατί είναι και διευθύντρια ορχήστρος βεβαίως. Ναι, βέβαια. Το τύμπανο λόγω επειδή της φωνής, ξεκάθαρα. Ναι. Και τέτοιες μέρες, 26 Οκτωβρίου, ξεκινούσε ένα έθιμο ο Άδωνης. Τρώγανε φασόλια μάλλον όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάπου τώρα θα ξεκινήσουν. Κλείνουνε με πετσέτες γύρω-γύρω τα παράθυρα. Ναι. Και στις 28 τα ανοίγουνε και φωνάζουν όλοι οικογενειακός αέρα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Θάδιτα. Παλιά πηγαίνανε εκεί οι ρεπόρτερ δρόμου και ψάχνουν τα σκουπίδια των celebrities. Εδώ ο φίλος μας έστεινε αυτή για να ακούσει τις φωνές και το...
τι συνέβαινε. Λίγο κουτσομπάλιδος, αλλά εντάξει. Και τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την Κούλα. Καλημέρα, κυρία Κούλα. Όχι, κυρία Κούλα. Κούλα, κούλα μου. Κούλα, κούλα. Ακούς, γιατί ψεύδεσαι, Μπάμπη, ότι δεν σου προσφέρει πίτσα το κορίτσι μας. Τι λες τώρα. Τι είναι φαγιόλι τελικά. Είναι ακατάδεκτος. Έλα μωρέ, μη λες έτσι. Καλά, καλά έκανε το κορίτσι. Παιδιά, πώς ξέμεινε η πίτσα. Η βραδινή δεν τη χλαπατιά. Ένα. Όχι, δικιά της ήταν η πίτσα. Εσείς η βραδινή. Μα κρατήσανε για την άλλη μέρα. Σιγά μην μείνει εδώ στο Λίμπερο. Τι λες ρε. Ένας... Μπράβο Αναστασία μου, κούκλα μου, πάει κόριτσι μου, πάει. Τρώ. Ας το Μπάμπι να κάνει γενής διατροφή. Γίνει, ήδη γίνεις. Κρατάει σιλουέτα έτσι. Για να βγαίνει στην πίστα. Έτσι. Μην γκρεμίζεται η πίστα. Έτσι πάνε τα πράγματα. Κούκλος, κούκλος. Έτσι. Ναι. Άλλη πίτσα, άλλη πίστα. Τι να κάνουμε. Καλή εβδομάδα ας είναι και τρίτη. Δεν πειράζει μωρέ και την Παρασκευή καλή εβδομάδα θα λέμε εμείς. Τι να κάνουμε. Πάντα καλή εβδομάδα θα λέμε. Βέβαια, βέβαια. Καλά είμαστε. Α, θεσπέσια, θεσπέσια. Καλύτερα από ποτέ νομίζω. Αναστασία μου, εσύ. Μια χαρά, τέλεια. Τέλεια και Αναστασία. Μετά πέρασε Σαββατοκύριακο, πήγες πουθενά. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Στο Αβέροφ, τα λέγαμε πριν. Στο Αβέροφ, παραλία, βολτούλα. Τσάρκα παραραρά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Αναστασία μου, μπράβο. Να σε καλά, κούλα μου. Καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Κώστα που μας γράφει. Καλημέρα, τώρα που είπε το κορίτσι για μπλουζάκι, θα πάρουμε εμείς Μπάμπι, με ρωτάει ο φίλος μου Κώστας. Θα μεταφέρουμε τα ιδεώδη της BBC στην Γερμανία να μεταδώσουν το μήνυμα. Κανόνισε, λέει, Δευτέρα φεύγω. Για να επίτηδες, κανόνισε να φύγει Δευτέρα και να μείνει στο live. Σας ξέρω, εντάξει. Εννοείται θα τα κανονίσουμε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Άγγελο που μας γράφει τιμή και δόξα στα ταλέντα του Αγίου Πνεύματος. Βάκουλης Μέγας, ήξερε τον Βάκουλη που έγραψε το τραγούδι ο Χιούι, ο Λιού και ο Ντιούι. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να παίξουμε εδώ στο λόγο, επειδή δεν πέφτει χάμο, θα υπάρχει κάποιος που τα γνωρίζει. Πάντα όμως, πάντα. Είμαι συγκλονισμένος. Έχουμε πάει και σε live του στην Άφανος και ζητούσαμε το κομμάτι με αναπτήρες. Εντάξει, είμαι συγκλονισμένος πραγματικά, φίλε μου Άγγελε, για την πληροφορία και το ρεπορτάζ. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και 2310283 8. Ήρθε κυρίες και κύριοι όμως η στιγμή που ο περισσότερος κόσμος περίμενε. Ήρθε η στιγμή να μεταφέρουμε τι, Αναστασία μου, τι να μεταδώσουμε. Τα προγνωστικά. Έτσι να σου βάλω και τη μουσική. Έτσι θέλω να χαμηλώσω τα φώτα. Α, να χαμηλώσω. Αυτά δεν είναι προγνωστικά, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο. Εντάξει, άναψε τα. Τα ανάβω τα φώτα αυτή τη στιγμή. Πού είναι η πίτσα, πού είναι η πίτσα. Την καθάρισες όλη. The Champions League, κυρίες και κύριοι. Γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσουμε, όσοι τώρα συντονιστήκατε με τη συχνότητά μας, ότι πριν ακριβώς από 15 μέρες, νομίζω τρίτη είχε έρθει πάλι η Αναστασία μου. Ναι. Είχε δώσει στα κουτούρου. Να το θυμάστε αυτό στα κουτούρου. Στα κουτούρου, γιατί αυτή είναι η προσέγγιση μας. Και το επαναλαμβάνουμε τώρα, εννοείται. Μην σας πάρουμε στο λαιμό μας. Όχι, με ρωτούσε. Αλλά όχι μετά να μας λένε και ότι δεν το παίξαμε, να το παίζατε. Να το παίζατε. Εμείς το είπαμε. Εμείς το παίξαμε, γι' αυτό και δεν κερδίσαμε. Έτσι. Έτσι. Το ίσως παίξαμε κάποια άλλα. Σε βάζω εδώ και τα μπίτια όμως. Ναι, Champions League. Ανεβαίνω. Remix. Να ανεβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στα ύψη των προγνώσεων. Θα μοιράσω με εκατομμύρια, όπως τόσοι και τόσοι. Έχουν βγει κατά καιρούς κάτι πρωτοσέλιδα, ποια κρίση. Μοιράζουμε εκατομμύρια. Εντάξει, οκ. Okay. Ξεκινάει το Champions League σήμερα Τρίτη. Γενικότερα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για άλλες ομάδες. Είναι φούλη εβδομάδα αγωνιστικών δραστηριοτήτων και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και το απολαμβάνουμε αυτό εμείς οι χασομέριδες, Αναστασία μου. Μπάμπη μου. Άμα με έλεγες να βγούμε βόλτα, θα σου έλεγα α, δεν μπορώ, πρέπει να δω τα ματσάκια. Σήμερα λοιπόν Τρίτη. Μπορεί να δώσουμε και αύριο να πεις και για Ολυμπιακό, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Ολυμπιακό, Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, Βαρκελόνη. Μπαρθελώνα, μπορείς να το πεις. Ναι. Εσύ που είσαι και της Ισπανικής, έτσι. Ναι, ναι. Σήμερα Τρίτη, στις 9:45, στην γνωστή σε όλους ώρα, ο ΑΠΟΕΛ από την Κύπρο, γιατί πρέπει να στα διευκρινίζω αυτά, ναι, από όχι, την Κύπρο. Το γνωρίζω. Α, τον ξέρεις τον ΑΠΟΕΛ, ότι ναι, έχεις σε σχέση με τους Κύπροι, τα γνωρίζουμε. Όχι, όχι. Από πού το ξέρεις, από πού το... Το ξέρω. Α, εντάξει, οκ, okay, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την Dortmund.
από τη Γερμανία η Dortmund, αν σε προβληματίζει αυτό. Όχι, γι' αυτό το ήξερα. Ωραία, τότε θα. Έχω ενημερωθεί πια, Μπάμπη. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει που είναι διαβασμένη. Μ' ανησυχεί, μ' ανησυχεί. Ίσως σήμερα πάμε για το 0 στα 8. Είδε μια άλλη προσέγγιση. Ο Αποέλ λοιπόν υποδέχεται την Dortmund, Αναστασία μου, πώς βλέπει. 0-2. 0-2 μάλιστα. Από Ελ Ντόρτμουντ 0-2. Εδώ μίλησε η Αναστασία μας. Επόμενο παιχνίδι. Το είπες πολύ εσύ συγκεκριμένα. Δεν είπες. Α, να πω κι εγώ. Τώρα αφού τι, μπροστά... και οι δύο λέμε. Εντάξει, και οι δύο. Άντε, θα πω κι εγώ γιατί. Μην το χαλάσεις το γούρι. Δεν θα το χαλάσω το γούρι για να πω εγώ για να το γκεντεμιάσω, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θα πω ένα έτσι. Για κανένα λόγο, θα πω με μια τεράστια έκπληξη. Αν δεν βγει, θα δικαιωθείς εσύ. Αν βγει όμως, αλλιώς θα τα έλεγα. Καταλάβεις ναι, τώρα την πονηράδα κάνουμε. Λειψία Πόρτο. Λειψία, το είχαμε ξαναπεί από πού είναι. Ναι, τώρα, μα είναι, ρε παιδί μου. Πρέπει να συγκρατήσεις. Είναι οι ίδιες ομάδες, μη στεναχωριέσαι. Mm-hmm. Ναι. Η Λειψία είναι και αυτή γερμανική. Λειψία Πόρτο, ε. Ναι, Λειψία Πόρτο. Φυσικά όπως ξέρεις. Έτσι ξέρω, γιατί έχεις μια έντονη προσέγγιση στα Ιβυροειδή που λέει και ο Ασλαμάς. Ένα-δύο λοιπόν. Το Πόρτο, ε. Το Πόρτο θα κερδίσει 1-2 λοιπόν. Εδώ θα πω εγώ 0-0 έτσι. Βαρετό, τι να κάνουμε, τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Manchester City. Από την Αγγλία. Εμένα μου αρέσει η Manchester United. Α, να τα αρχίσαμε τώρα εδώ. Σ' αρέσει, από γιατί σ' αρέσει η Manchester United? Από πού και σου πω, άμα το ήξερα δεν θα σε φώναζα ποτέ στην εκπομπή. Καλά, εντάξει. Όχι, θα σε φώναζα. Τι λες, καλέ. Λέμε και κανένα χώρα το έτσι να περάσει και το πρωινό μας. Η Manchester City υποδέχεται την Νάπολη. Σε προβλημάτισε τώρα γιατί. 1-1. 1-1, μάλιστα. 1-1 λοιπόν μας λέει η Αναστασία μας. Εγώ θα πω ότι θα λήξει το παιχνίδι 2-1. 2-1 θα κερδίσει, θα σε πάω κόντρα σε όλα. Κάτι πας. Θα πιάσουμε και θα έρθει το τρίτο αποτέλεσμα. Αυτά είναι γνωστά. Ναι. Maribor από την Τσεχία, αν δεν κάνω λάθος. Το Google Arcos, μην νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα. Τόσο θα μου πεις ρε Μπάμπη, τόσο καιρό να πούμε τα συζητάς και το παίζεις ξυπνάκιας. Η Σλοβενία είναι το Maribor, είδες, έκανα το τεράστιο λάθος. Αυτό ευτυχώς που πάει τον κόλ. Τι κοντά έπεσε, άστα να πάνε. Η Maribor από την Σλοβενία υποδέχεται την Liverpool της καρδιάς μας. Για να σε δούμε τώρα εδώ. 0, μ' αρέσει, το ξεκινάς πολύ καλά. 3. Της καρδιάς μας είπες. Της καρδιάς μας, εγώ θα το βάλω 0-0. Πάλι θα τα κάνουμε εδώ μαντάρα νομίζω. Μονακό Μπεσίκτας. Μονακό από την Γαλλία. Με την Μπεσίκτας από την Τουρκία. Νόμιζα είναι ένα όλο αυτό. Μονακό Μπεσίκτας. Περίμενε και τη δεύτερη ομάδα. Πώς λέμε, Μίλαν Κούντερα, ένα πράγμα. Ωραία. Πριγκιπάτο εκεί στο Μονακό. Μηδέν. Έτσι μηδέν, γιατί είμαστε αντιβασιλόφρονες. Ναι. Ένα. 0-1, μάλιστα. 2-2. Σκέφτομαι 1-2 τώρα. 0-2. 0-2, βάλε. Γιατί είσαι απλά, Αναστασία μου. Χαρίζει πίτσες, χαρίζει χρέη. Σαν εκείνο το κόπεδο, χαρίζω χρέη. Μονακό Μπεσίκτας, θα το δώσουμε 1-0 εμείς εδώ προσωπικά. Ρεάλ Μαδρίτης Τότεναμ στις 9:45. Λογικά. Ρεάλ Μαδρίτης φυσικά. Φυσικά λέει κιόλας. Αφού είσαι σε Βαρκελόνο τέτοια. Όχι. Ρεάλ είμαι στις ομάδες. Α, στις ομάδες. Βαρκελόνη μου αρέσει από όλοι. Α, στις ομάδες όμως είσαι Ρεάλ εκεί. Ναι. Αρρωστάκι κιόλας. Έτσι. Έτσι. Γαλακτικός. Και θα δώσω. Ναι, με την Τότεναμ της Αγγλίας είναι. Της Αγγλίας. Άμα σου κλαίει κάτι. 3. Αυτό. Ναι. 3-1 λοιπόν, να το δώσουμε εδώ, θα δώσω 4-2, ό,τι να. Γελάει μέχρι και Αναστασία. Καλά, τι είναι αυτό που λες, Μπάμπη. Τζάμπα είναι ρε παιδί μου, τα αποτελέσματα δεν χρεώνονται. Άμα αρχίζουν και αυτά και μας τα φορολογούν, θα είμαστε πιο φιδωλοί στις προτάσεις μας. Εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά σου η προσεγγίση. Άσε μένα, εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά μου τώρα. Δεν περνάει, δεν φτουράει η μπογιά μου. Σπάρτακ Μόσχας Σεβίλη. Σπάρτακ από τη Μόσχα της Ρωσίας, Σεβίλη από την Ισπανία, Ανδαλουσία, εκεί Φλαμέγκο, τέτοια. Μηδέν. Δύο. Το έπεσε λίγο έτσι θολά, αλλά βγήκε μέσα από το στοματάκι σου.
2-0-2 θα δώσουμε και εμείς το 1-1. Βλέπω πολλά χει σήμερα για κάποιο λόγο. Και Φέγενορτ από την Ολλανδία με Σαχτάρ του Ντόνετσκ. Α, Σαχτάρ του Ντόνετσκ. 0-0. Φιλινάδα παλιά η Σαχτάρ του Ντόνετσκ. 0-0 μας δίνει το σκοράκι μας η Αναστασία. Θα το δώσω εγώ 2-1 το παιχνιδάκι. Αυτές είναι οι σημερινές προβλέψεις για τους αγώνες του Champions League. Όπως μας είπε εδώ η Μάντισα, μου είπε Μάντισα τι να πάω να παίξω. Όχι, κατάλαβα. Θα πάμε για το 0 στα 8 τι λες. Εντάξει, ασύλληπτη επιτυχία σου. Και στα μείον μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε, όχι, σε πιστεύω. Γιατί είσαι προετοιμασμένη, έχεις μία αύρα σήμερα γνώσης, Αναστασία μου. Κατάλαβες, καίκαμε, σας κάψαμε. Εντάξει, γιατί ποιος μας ακούει νομίζει για να τα παίξει αυτά. Ποιος μας ακούει. Για να τα παίξει αυτά. Για να τα παίξει, οχο. Λες, σε περίμεναν εδώ, κι όμως υπάρχει κοινό που θα σε ακολουθήσει. Φυσικά. Για τα αυριανά θα τα κρατήσουμε καλύτερα για αύριο, παρόλα αυτά επειδή νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, έχει εστιάσει την προσοχή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, εκεί τι βλέπεις. Έτσι μια προχειρή. Αν θα σε πάρουμε και αύριο τηλέφωνο το πρωί, πώς θα σου φαίνεται, θα σε ξυπνήσω. Καλησπέρα από μια εταιρεία. Από μια εταιρεία προφητιών σας πήραμε. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίζει με την Μπαρτσελόνα, την οποία τη μισείς την Μπαρτσελόνα, γιατί είναι αντίπαλος Ρεάλ, άρα πρέπει να τη μισούμε. Καλά, όχι, δεν τη μισώ. Να τη συμπαθήσεις, είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είμαι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω ένα 3. Ναι. Απογοητεύεις πολύ κόσμο εδώ. Λένε, αρχίζουν, μοιράζουν, εξάρεις αυτά. 3-1, θα σκοράρει ο Ολυμπιακός μου στη Βαρκελόνη, Έτσι βλέπω, ξέρω εγώ. Παιδί... Από τα 3 αυτά τα γκολ που θα φάνε, λένε, ας βάλουμε και ένα. Ας βάλουμε και ένα. Εντάξει, κοίταξε, έχεις σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση. Γιατί βγαίναν όλοι και λαϊδούσαν και πριν από 15 μέρες. Όταν ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Τουρίνο απέναντι στην Γιουβέντους και λέγανε όλοι ότι θα επαναληφθεί εκείνη η περιβόητη εφτάρα του παρελθόντος. Αλλά εν τέλει ο Ολυμπιακός στάθηκε μια χαρά μέσα στο γήπεδο, ιτήθηκε με 2-0, είχε κάποιες ευκαιρίες και απογοήτευσε πολλούς διώκτες του εδώ στο Βορρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Γιατί πολεμάς την Μπεσίκτα, κύριε Μπατμανίδη? Δεν πολεμάω την Μπεσίκτα, απλά... Πώς. Εντάξει, είναι όμως... Τώρα μην αρχίσουμε εδώ πέρα να στραβοκομιάζουμε. Θα σκάζουν τα... Τι είναι η Μπεσίκτα? Από την Τουρκία. Ναι, αλλά δεν την πολεμάει η Αναστασία όμως. Γι' αυτό πήρα να στηρίξω Αναστασία. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έχουμε οπαδό της Μπεσίκτα μέσα από την Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή στη γραμμή μας, Αναστασία. Αν καταφέρεις να μου βγάλεις από το Ντόνετσκ κόσμο, φυσικά. Θα σε μιλήσω. Από την Μπαρτσελόνα. Εγώ δεν το κουνάω από εδώ, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, παιδιά μου. Θέλω να... Για μια καλή μέρα πήρα να σου ρίξεις ένα ταξιχτήρια. Και καλά, εντάξει, μιλάς άπτεστα τα τουρκικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλά. Να, η σιχτήρ να πεις ένα αυτό, ένα εκείνο, τελείωσε, συνεννοήθηκες. Ναι, το σιχτήρ που καταλαβαίνουν. Ναι, το χρησιμοποιούν ή είναι δικό μας τέτοιο από μόνοι μας? Όχι, βέβαια το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν. Mm. Γιατί η Φερρυππίν, πώς λέμε, το «una faccia, una razza», είναι η δικιά μας επινόηση. Οι Ιταλοί δεν το λένε. Όχι, το σιχτήρι το έχουν εδώ. Δόξα τω Θεώ. Και στους δρόμους ειδικά, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Η δική μας, δηλαδή σκέψτε, η δική μας η ταρίφα είναι της Παντίου που λέμε. κατάλαβα. Αν μπήσετε σε Τούρκο ταξιδί, και επιβιώσεις, μετά πας ανάβηκε. Εντάξει λοιπόν, δεν θα πολεμήσουμε την Μπεσίκτα. Έτσι, άντε, καλή δουλίτσα, τσάω. Μην τον καθυστερούμε. Εντάξει, πολεμάμε την Μπεσίκτα. Δεν πολεμάμε καμία ομάδα, τις αγαπάμε όλες, αλλά δεν γίνεται όλες να κερδάνε, μακάρι. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε. Εγώ αυτό θα ήθελα. Έτσι θα ήθελες. Να μην μπαίνω στη διαδικασία να τις... Ναι, και παγκόσμια ειρήνη να φανταστώ επίσης. Καλημέρα στην γραβούλα. Καλώς την. Τι γίνεται? Καλά μωρέ, τι να γίνει, ένα εκατομμύρια δεν χειριζόμαστε. Ναι, αυτό δεν ακούω νωρίτερα. Ορίστε. Δεν άκουγα νωρίτερα, λέω, κοιμόμουν. Ω, τη ζωή σου να κάναμε, Κατερίνα μου, τη ζωή σου που έχεις την ευχαίρεια. Εντάξει, είδες εσύ, πάντε, άσε, μην τα ψάχνω. 7,5 ώρα κοιμάσαι, πλάκα κάνεις. Πάλι καλά που έχουμε και σένα και... Σταμάτα καλέ, σταμάτα καλά. Γιατί διαφορετικά... Πάλι καλά που έχετε εμένα να ξυπνάω για να κοιμάστε εσείς. Πολύ άλλοι.
Και πολλοί άλλοι, μάλιστα. Αλλά τι ώρα είναι αυτή η ψευδέστηση. Έχω πολλούς εχθρούς, Μπάμπη, εδώ στο τέλος. Δεν θέλουμε να έχουμε εχθρούς, θα συμφιλειωθούμε με όλους. Ειρήνη θέλουμε. Ειρήνη. Ήρθαμε από άλλα κράτη, ήρθαμε από άλλες περιοχές. Μάλιστα. Μάλιστα. Το λόγο δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ με κανέναν δεν έχω παραδώσει για να με εχθρεύονται. Μα δεν σε εχθρεύεται κανένας. Δεν σε εχθρεύεται. Όχι, καλά όπως είσαι και εσύ και μαζί με. Θα τους πολεμήσω όλους, θα τους κατατροπώσω. Διότι. Έγινε, γεια. Διότι έγινε, γεια. Καλημέρα. Θα τους πολεμήσεις, εντάξει. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Έχω πάθει overdose από Μπάμπη Μπατμανίδη, τι να κάνω. Τι εννοείς overdose? Σ' ακούω το πρωί εχθές. Ναι. Σ' ακούω δυο επαναλήψεις σήμερα το βράδυ. Δυο επαναλήψεις. Κόντρα. Και ο Ζαγόρας έφυγε και έβαλε σένα. Και μετά λέω θα ακούσω τον Τζεζαρό. Ναι. Βέβαιες εσύ και καλά εχθές. Θα σας αφήσω λέει πιο μπροστά για να ακούσετε τον Τζεζαρό. Ξανά μάνα Μπάμπη. Ρε παιδιά. Έπρεπε να σπάει λίγο. Να σπάει η μονοτονία κανονικά. Έπρεπε να μ' άκουγες και στον μήνυμα χθες το βράδυ. Α, δεν μπορούσα. Σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη και εγώ όταν ήρθα το πρωί και άκουγα επανάληψε εμένα. Σκιάχτηκα, λέω ρε εσύ, θα μας ακούει κανένας βραδινός. Ευχαριστώ, σας ακούμε την πρώτη φορά. Σας ακούμε στην επανάληψη, ευχάριστα. Αλλά στην τρίτη επανάληψη, θα ακούσουν και οι ακροατές. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Και να, κάνουμε, να κάνεις σήμερα αίτηση να παίξεις επανάληψη να ακούς τον εαυτό σου. Κατάλαβες? Όχι, σήμερα δεν θα με ακούσω, θα δω την Μπάρτσα. Αύριο δεν παίζει η Μπαρτσελόνα, αύριο παίζει παιδιά. Αύριο είναι το μάτς. Πως σήμερα δεν κρατιέσαι. Όχι, λέω μη... Ναι, λέω μήπως είδαμε τίποτα. Μήπως... Καλημέρα. Όχι, με τρόμαξε γιατί έχουμε κάνει τέτοιες κοτσάνες. Όπως βλέπαμε καμιά λάθος. Δεν υπάρχει το πρωί ότι έχουμε 16, έχουμε 17. Όχι. Παιδιά, αύριο είναι το Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Ηρεμήστε. Δεν κρατιούνται εδώ. Έχει Ολυμπιακός πάω και δεν ασχολείται κανένας. Ασχολείται με το Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα καθώς φτάσαμε. Όπα εδώ γκρεμίζονται όλα. Φτάσαμε τις 7.30. Η προφήτισσα Μάντης Αναστασία σας προσέφερε εκατομμύρια. Αύριο ίσως μπορεί και να μην έρθεις καν στο Λίμπερο. Να πας... Μαλδίβες λέω να πω. Το έχεις έτσι, εύκολο και πρόχειρο. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε.